Άμι αυτόν έθνος μέγα. Αλλά την διαθήκη μου θέλω στήσει προς τον Ισαάκ, τον οποίον θέλει γεννήσει η Σάρα, εισέ το ερχόμενο έτος εν το αυτό τούτο καιρό. Αφού δεν τελείωσε να λαλεί, μεταυτού ανέβη ο Θεός από του Αβραάμ και έλαβε ο Αβραάμ τον Ισμαήλ τον ιόν αυτού και πάντα στους γεννημένους εν δική αυτού και πάντα στους αργυρονίτους αυτού, πανάσεν των ανθρώπων της οικίας του Αβραάμ και περιέται με τη σάρκα της ακροβησίας αυτών την αυτήν εκείνη η μέρα, καθώς είπε προς αυτόν ο Θεός. Ο δε Αβραάμ ήτο 99 ετών ότε περιετμήθη την σάρκα της ακροβησίας αυτού. Ισμαήλ δε ο υιός αυτού ήτο 13 ετών ότε περιετμήθη τη σάρκα της ακροβησίας αυτών. Την αυτήν εκείνη η μέρα περιετμήθη ο Αβραάμ και ο Ισμαήλ υιός αυτού και πάντες οι άνθρωποι της οικίας αυτού γεννημένοι εν τη οικία και εξαλογενών αργυρώνητοι περιετμήθησαν μετά αυτό. Βλέπετε, επιμένει ο Θεός εδώ στον Αβραάμ και του λέει η γυναίκα σου η Σάρα θα γεννήσει υιόν. Όχι αυτό που έκαμες εσύ να πας με τη δούλη της Σάρας και να κάνεις τον Ισμαήλ. Από τον Ισμαήλ δεν πρόκειται να ευλογηθεί κανένας. Δεν μπορεί να ευλογηθούν πάντα τα έθνη, όπως σου είπα, εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Δεν εννοούσα εγώ ότι θα πάρεις την Άγαρ και θα κάνεις παιδί και θα ευλογηθούν τα έθνη. Αλλά από την κανονική σου τη γυναίκα, τη Σάρα, από αυτήν είναι που θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Από το παιδί το οποίο θα γεννήσεις και θα το ονομάσεις Ισαάκ και θα στήσω τη διαθήκη μου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον και προς το σπέρμα αυτού με ταυτόν και τον Ισμαήλ θα τον ευλογήσω. Θα γίνει και αυτός λέει και τον ευλόγησα και θα αυξήσω αυτόν και θα τον πληθύνω σφόδρα σφόδρα. 12 άρχοντες θα βγουν από αυτόν, αυτοί οι οποίοι είναι οι Ισμαηλίτες ας πούμε κάτω στην Αίγυπτο και σε αυτές τις περιοχές, αλλά τη διαθήκη μου θα θέσω στον Ισαάκ. Από τον Ισαάκ θα προέρθει ο Χριστός, δεν θα έρθει από τον Ισμαήλ. Από τον Ισαάκ θα έρθει η ευλογία σε όλα τα έθνη δια του Ιησού Χριστού. Και πράγματι έτσι έγινε, μόνο του έδωσε το σημείο το οποίο του είπε να περιτιμηθούν όλοι μέσα στην οικογένεια, να κάνουν περιτομή της σαρκός. Αυτή η περιτομή, αδελφοί αγαπητοί, αντιστοιχεί σε εμάς στην αναγέννηση. Διότι τώρα δεν κάνει ο Θεός περιτομή, δεν ενδιαφέρεται για την περιτομή της σαρκός, ενδιαφέρεται για την περιτομή της καρδίας. Δηλαδή έρχεται ο Κύριος και κόβει όλα αυτά τα οποία είναι περιτά μέσα στην καρδιά, αφαιρεί όλα τα περιτά από την καρδιά και την καθαρίζει και την κάνει μια νέα καρδία, περιτετμημένη την καρδία. Ως πληρωτάχυλη και απερίτμητη την καρδία, είπε ο αδερφός Στέφανος στην απολογία του σε αυτούς που αντικάζανε. Σκληροτράχυλη, απερίτμητη την καρδία. Περιτομή της σαρκός έχετε, αλλά περιτομή της καρδίας δεν έχετε. Ο Αβραάμ όμως πήρε αυτό το σημείο της περιτομής, το πήρε σαν σημείο σφραγίδα, λέει, της δικαιοσύνης. Και το γράφει αυτό στο προς Εβραίους επιστολή, προς Ρωμαίους δέλτα, λέει: πώς λοιπόν ελογίστη ότε ήτο εν περιτομή, ελογίστη στον Αβραάμ η πίστη σε δικαιοσύνη ή όταν ήταν ανακροβιστία? Ουχή εν περιτομή, αλλά ανακροβιστία. Και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως της ανακροβιστία, για να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουσε εν διακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς της δικαιοσύνη. Ελογίστηκε η πίστη του σε δικαιοσύνη, όχι όταν είχε κάνει περιτομή, πριν κάνει την περιτομή, που ήταν ανακροβιστία. Και πατήρ της περιτομής όχι μόνο εις τους περιτετμημένους, αλλά και στους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της ανακροβιστία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, διότι βλέπετε ο Αβραάμ πώς περπάτησε και εκείνο το οποίο τον σύστησε μπροστά στο Θεό ήταν η πίστη. Πίστευε. Η πίστη είναι δύο πράγματα πρέπει να εξετάσουμε, το λέμε τώρα στο σταθμό κάθε πρωί. Δύο πράγματα. Τι πιστεύουμε και αν πιστεύουμε. Έχει σημασία τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω μια φορά, δεν με ενδιαφέρει διαφορές. Πώς δεν σε ενδιαφέρει?
Ο άλλος λέει ότι ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Ο άλλος έρχεται και λέει ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, αλλά ήρθε λέει εν πνεύματι εδώ στον κόσμο. Για κοίταξε να δεις τι λέει ο Ιωάννης. Κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν ομολογεί ότι ο Χριστός ήρθε εν σαρκή είναι εκ του Αντιχρίστου. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μα επειδή πιστεύει ότι ο Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, βεβαίως. Είναι εκ του Αντιχρίστου, λέει, δεν είναι εκ του Θεού. Άρα το τι πιστεύουμε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί εμείς στο λόγο του Θεού και ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι το καταστατικό της Εκκλησίας. Προσέχουμε πάρα πολύ τι πιστεύουμε. Και δεν απορρίπτουμε το ένα και υιοθετούμε το άλλο. Λέει ο άλλος, εγώ σκανδαλίζομαι όταν λέτε για γλώσσες. Γιατί να σκανδαλίζεις? Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο δηλαδή θα σε σκανδαλίζει? Θα πιστεύεις ότι λέει μέσα. Και ότι, το ότι γράφει αυτό θα πιστεύεις και θα αποδέχεσαι. Γιατί έχει μεγάλη σημασία τι πιστεύουμε. Και το άλλο που σας είπα, αν πιστεύουμε. Τι είπα να πει, αν εμπιστευόμαστε στον Κύριο. Ο Αβραάμ επίστεψε ό,τι του είπε ο Θεός και εμπιστεύτηκε στο Θεό. Γιατί λέει, εξήλθε εκ της γης του και εκ της γενίας του και του λίγου του πατρός του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη εξαύρων που υπάγει. Και δεν ρώτησε το Θεό, λες Κύριε να φύγω από τον πατέρα μου, από την οικία μου, από την πατρίδα μου, πού θα πάω? Δεν το ρώτησε, αλλά ξέρει ο Θεός που με πάει. Ο Θεός γνωρίζει και έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι δεν μπορείτε να με πάει άσχημα. Ακολούθα εσύ τον Χριστό και μην υπολογίζει και λες μα μη πάνε στραβά οι δουλειές μου, μη με βρίξουνε, μη μου πούνε, μην λογαριάζεις τέτοια πράγματα. Ο Θεός θα σε πάει καλά, πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ότι είσαι τώρα εδώ στην Ουρ των Χαλδαίων. Θα σε πάει καλά πράγματι, δόξα στον Κύριο. Και μετά έρχεται και κάνει και το σημείο το οποίο δίνει την περιτομή να είναι σημείο της δικαιοσύνης του Αβραάμ. Και γιατί είναι σημείο της δικαιοσύνης? Διότι υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού και το έκανε. Είναι επώδυνη αυτή η περιτομή, αλλά την έκαμε και στον εαυτό του και στο γιο του και σε όποιον είχε μέσα εκεί, ο οποίος ήταν και υπηρετούσε, έκαμε περιτομή. Και κάθε ένας πρέπει να κάνει περιτομή, πρέπει να αναγεννηθεί. Πρέπει να αλλάξει καρδιά. Αν δεν αλλάξουμε καρδιά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να κοπούν όλα αυτά τα οποία είναι στην καρδιά, τα οποία είναι περιτά και τα οποία μπορούν να βλάψουν όλον τον οργανισμό, όλη την ψυχή μας. Διαβάζω τώρα από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο να δείτε πώς τον επισκεφτήκανε τρεις άγγελοι. Και φάνει εις αυτόν ο Κύριος εις τας δρύς μαμπρή, ενώ εκάθητο εν τη θύρα της σκηνής εις το καύμα της ημέρας, και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού είδε και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού, και ως είδεν έδραμε εις προϋπάντησιν αυτόν από τη θύρα της σκηνής και προσεκίνησε έως εδάφους και είπε, Κύριέ μου, εάν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, μη παρέλθεις παρακαλώ τον δούλο σου. Ας φερθεί παρακαλώ λίγον είδωρ και νύψατε τους πόδα σας και να πάφτετε υπό το δέντρο. Και εγώ θέλω φέρει ο λίγον άρτον να και στηρίξατε την καρδία σας. Έπειτα θέλετε παρέρθει επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλο σας. Είδε λοιπόν κάμε ούτω καθώς είπας. Και έσπευσε ο Αβραάμ εις τη σκηνή προς τη Σάρα και είπε σπεύσον ζήμωσον τρία μέτρα σε μυγδάλιος και κάμε εγκριφίας. Ο δε Αβραάμ έδραμε εις τους Βόας και έλαβε μοσχάριον απαλών και καλών και έδωκε εις τον δούλον. Ο δε έσπευσε να ετοιμάσει αυτό. Έπειτα έλαβε βούτυρο και γάλα και το μοσχάριον το οποίο ετοίμασε και έθεσε έμπροσεν αυτόν. Αυτός δε ίστατο πλησίον αυτόν υπό το δέντρο και αυτοί έφαγον. Είπον δε προς αυτόν, πού είναι Σάρα η γηνή σου? Σταματάω μέχρι εδώ για να καταλάβετε. Τρεις άνδρες, ποιοι τρεις άγγελοι ήρθανε? Ο ένας, ξέρετε ποιος ήτανε? Ο Ιησούς Χριστός. Οι Ορθόδοξοι λένε είναι πατέρας ή όχι Άγιο Πνεύμα. Όχι, δύο άγγελοι ήταν και ο Ιησούς Χριστός. Έτσι το λέμε, έτσι το βλέπουμε. Και ήρθανε και τον επισκεφτήκανε στη σκηνή του. Όταν ο άνθρωπος είναι πιστός, θα έχει επισκέψεις πολλές από το Θεό. Πόσες φορές του μίλησε? Το είδαμε εδώ, μη φοβού Αβραάμ, είπε ο Θεός.
μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι μαζί σου. Κοίταξε τον ουρανό, μέτρησε τα άστρα του ουρανού, κοίτα την άμμο της θαλάσσης, έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Του μίλησε πολλές φορές. Εδώ τον εμπιστεύεται όμως. Τον εμπιστεύεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτοπροσώπος με δύο αγγέλους. Και ενώ καθότανε, λέει, εις τας δρύς μαμβρή και κάθετο στη θύρα της σκηνής του, ύψωσε τα μάτια και δει τρεις άνδρες ιστάμενε έμπροσθε και είδε και έδραμε εις προϋπάντηση. Κατάλαβε άραγε ότι εκεί είναι ο Χριστός και οι δύο άγγελοι. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι άνθρωποι άγιοι φιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Όπως παραδείγματος χάρη ο Λότ φιλοξένησε τους δύο αγγέλους χωρίς να γνωρίζει ότι είναι άγγελοι. Εδώ ο Αβραάμ δεν ξέρει ότι είναι άγγελοι και όμως είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι οι δύο άγγελοι, τον επισκέπτονται, προσεκίνησε ως εδάφους και είπε: Κύριέ μου, ανέβρικα χάρη στου οφθαλμού σου, μην παρέθεις παρακαλώ το δούλο σου, καθίστε να νύψετε τα πόδια σας, να αναπαυτείτε λίγο κάτω από το δέντρο, να φάτε λίγο άρτο, να στηρίξετε την καρδία σας. Πρέπει να θέλετε παρέρθει, επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλο σας. Και αμέσως έτρεξε, φώναξε τη Σάρα, τη λέει: Πάρε 3 μέτρα σε μυγδάλιο και ζύμωσέ τα, να φτιάξει ψωμιά, ε. Επήρε ένα δούλο, έλα εδώ εσύ, πάρε ένα απαλό μοσχαράκι και πήγαινε σφάξτο και ψήστο. Φέρε βούτυρο, φέρε γάλα. Πόσα πράγματα έφερε εκεί και ετοίμασε και έθεσε έμπροσθεν αυτόν. Αυτός δε είστε το πλησίον αυτόν υπό το δέντρο και αυτοί έφαγαν. Θα μου πείτε, οι άγγελοι τρώνε? Άμα θέλουν τρώνε. Έτσι φαίνεται δηλαδή σε όλη την Αγία Γραφή. Αν θέλει τρώει, αν δεν θέλει δεν τρώει. Δεν έχει ανάγκη από το φαγητό ο άγγελος, αλλά άμα θέλει τρώει. Αυτό δεν τρώνε γιατί κουραστήκανε και πεινάσανε, αλλά τρώνε διότι τους φιλοξενεί τώρα ο Αβραάμ και θέλουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη φιλοξενία του Αβραάμ, γιατί κάτι θέλουν να του αναγγείλουν, κάτι θέλουν να του πούνε. Και έρχονται λοιπόν, όπως ο Ιησούς Χριστός μας ήρθε στον κόσμο αυτό και ενανθρωπίστηκε. Ενανθρωπίστηκε και πήρε σάρκα και οστά. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος πραγματικός. Και τούτοι εδώ δεν γεννηθήκανε να γίνουν άνθρωποι, αλλά επήρανε το σχήμα και τρόπο την υλοποιηθήκανε μπροστά στα μάτια του Αβραάμ και είδε ο Αβραάμ, ας πούμε, αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τον Ιησού Χριστό και τους δύο αγγέλους. Και τον ευχαριστούμε το Θεό διότι φανερώνεται. Δεν είναι όραση, είναι μια πραγματικότητα. Ο Χριστός μπορεί να παρουσιαστεί και σε μια όραση. Να δεις μια όραση και να δεις τον Ιησού Χριστό. Μπορεί. Αλλά μπορεί όμως να έρθει και αυτοπροσώπως. Ο Κορνήλιος, παραδείγματος χάρη, είδε ένα άγγελο να μπαίνει μέσα στο σπίτι του. Δεν είδε όραση. Ο Απόστολος Παύλος, όταν είδε το Μακεδόνα και είπε: Διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς, είδε όραση το Μακεδόνα. Δεν είδε πραγματικό Μακεδόνα. Ο Κορνήλιος βλέπει τον άγγελο να μπαίνει μέσα στο σπίτι του. Άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα. Μη φοβού Κορνήλιε, ο Κύριος με απέστειλε. Οι προσευχές σου και οι λαιμοσύνες σου ήρθαν ενώπιον του Θεού εις μνημόσυνό σου και όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε το Θεό, να πούμε πώς θα εργαστεί και τι θα κάνει. Τα πάντα κάνει ο Θεός. Και τα κάνει σε εκείνους οι οποίοι έχουν επικοινωνία μαζί του. Όταν εσύ μιλάς με τον Θεό, πώς θα μιλάς? Πολλές φορές παραμιλάμε. Ω Κύριέ μου, σε ευχαριστούμε, τι ωραία πράγματα που έκανες σήμερα. Και που περπατάμε, ας πούμε, μιλάμε με τον Θεό. Αλλά πολλές φορές γονατίζουμε και μιλάμε με τον Θεό. Πολλές φορές έχουμε ανάγκη και γονατίζουμε και λέμε: Κύριε, πού είσαι? Σε παρακαλούμε εδώ. Χάνομαι, πνίγομαι, βρίσκομαι σε θλίψη. Έχω πρόβλημα, έχω ανάγκη. Σε παρακαλώ. Έρχεται ο Θεός. Αποκλείεται να μην έρθει ο Θεός με κάποιο τρόπο. Πώς θα καταλάβεις ότι ήρθε ο Θεός? Από το αποτέλεσμα. Έρχεται κάποιο αποτέλεσμα στη ζωή σου. Όταν έχεις μια θλίψη, ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, μια αρρώστια, κάτι βλέπετε και έρχεται ο Θεός και φέρνει ένα αποτέλεσμα καλό, όχι και αποτέλεσμα ανάποδο, και λύθηκε το πρόβλημά μου. Πώς λύθηκε?
με την απάντηση που δίνει ο Κύριος. Πολλές φορές βλέπουμε νύπνιο, πολλές φορές δίνουμε όραση, πολλές φορές μας μιλάει ο λόγος, πολλές φορές ακούμε μια προφητεία και πολλές φορές έχουμε ακούσει τέτοια πράγματα. Ο Σπύρος όταν έδινε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, ενώ έγραψε το πρώτο μάθημα πάρα πολύ καλά, στο δεύτερο τον έπιασε μια δειλία. Ήτανε η μέρα Παρασκευή που έδωσε, ο Πέμπτη ήτανε, και θα έδινε πάλι τη Δευτέρα. Δεν μπορώ να πάω να δώσω χημεία. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Μια αδειλία, μια... Του λέω άστα, μην κάνεις ούτε επανάληψη ούτε τίποτα, πάμε στην εκκλησία. Πάμε στην εκκλησία, στην επόληδος ήμασταν. Και μόλις γονατίσαμε, πετάγεται ο αδερφός Ζηνόπουλος και λέει, πόσες φορές θα σου πω ότι εγώ σε βοηθάω και είσαι με κοντά σου και σε έχω προορίσει και σε έχω... Αρχίζει μια προφητεία, δηλαδή φοβερή. Με το όνομά του, όταν είπε αυτό τελείωσε. Πήρε το παιδί επάνω του, λέει εντάξει παπά, άρα είναι ο Θεός μαζί μου. Μας μιλάει ο Θεός. Αν δεν μας μιλούσε, και απορώ, οι άνθρωποι που δεν έχουν τον Χριστό τι κάνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Απελπίζονται, στενοχωριώνται και βέβαια βλέπουμε πολλές φορές, όχι βέβαια πολύ συχνά, και αυτοκτονίες ακόμη παιδιών. Αυτοκτόνησε ένα παιδάκι, παιδάκι τώρα και αυτοκτόνησε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το πιασε απελπισία. Στο χριστιανό όμως δεν υπάρχει αυτή η απελπισία, γιατί είχε ο Θεός. Ο Αβραάμ ήταν σε απελπισία γιατί δεν είχε παιδί. Είχε τεράστια περιουσία, χιλιάδες βόδια και πρόβατα και γίδια και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είχε ένα γιο να τον κληρονομήσει. Καταρχάς νόμιζε ότι θα τον κληρονομήσει ο δούλος του Ελιέζερ. Μετά προσπάθησε να κάνει ένα παιδί με τη δούλη της Σάρας, το οποίο δεν το παραδέχτηκε ο Θεός ότι αυτό είναι κληρονόμος. Και τώρα έρχονται και τον επισκέπτονται οι τρεις άγγελοι, γιατί θα του αναγγείλουν κάτι το οποίο είναι πολύ επίσημο, πολύ σπουδαίο, το οποίο θα παίξει ρόλο σε όλη τη ζωή του και σε όλη τη ζωή του λαού, ο οποίος θα προέρθει από αυτόν, του λαού Ισραήλ, αλλά και όλης της ανθρωπότητος με τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Είπαν λοιπόν προς αυτόν, πού είναι Σάρα η γηνή σου? Και είπε, εξάπαντος θέλω επιστρέψει, λέει, ιδού εν τη σκηνή, είπε ο Αβραάμ. Και είπε, εξάπαντος θέλω επιστρέψει προς σε, κατά τον αυτόν τούτων καιρών του έτους, τον ίδιο μήνα θα έρθω του χρόνου, και ιδού η Σάρα η γηνή σου θέλει έχει υιόν. Και δε Σάρα ήκουσε εν τη θύρα της σκηνής, ή τη σήτω όπισθεν αυτού. Ο δε Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες προβεβικότες στην ηλικία, εις η Σάρα είχαν παύσει να γίνονται τα γυναικεία. Εγέλασε δε η Σάρα καθε αυτήν λέγουσα, αφού εγύρασα θέλει γίνει σε με ειδονή και ο Κύριος μου γέρον. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, γιατί εγέλασε η Σάρα λέγουσα, αφού εγώ εγύρασα θέλω το όντι γεννήσει? Είναι τι αδύνατο εις τον Κύριο? Εντορισμένο καιρό θέλω επιστρέψει προς σε, κατά τον αυτόν τούτον καιρόν του έτους, και η Σάρα θέλει έχει υιόν. Τότε η Σάρα ειρνήθη λέγουσα, δεν εγέλασα, διότι εφοβήτη. Ο δε είπε, ουχή, αλλά εγέλασας. Μόλις είπε ότι η Σάρα τέτοιον καιρό, τέτοιο μήνα θα έρθω, ας πούμε ότι είναι Ιούλιος τώρα, του χρόνου τον Ιούλιο παραδείγματος χάρη, τέτοιο καιρό θα έρθω και θα κρατάει παιδί η Σάρα. Και η Σάρα βέβαια γέλασε. Και είχε δίκιο να γελάσει, διότι ήταν ο μεν Αβραάμ 99 ετών, η δε Σάρα 89 ετών. Και γέλασε. Τώρα λέει, σε αυτή την ηλικία, 89 ετών, θα αποκτήσω εγώ ας πούμε παιδί, τώρα που γέλασα. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος την έλεγξε τη Σάρα. Είπε, γιατί γέλασε η Σάρα λέγουσα ότι αφού εγώ γύρασα θέλω το όντι γεννήσει? Είναι τι αδύνατο εις τον Κύριο?
Αυτό είναι ερώτημα για σένα και για μένα. Είναι τίποτα αδύνατο εις τον Κύριο? Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Τα πάντα είναι δυνατά. Ο άνθρωπος που πιστεύει τα πάντα έχει δίκιο. Ο άνθρωπος ο πιστός είναι λογικός, σωστός είναι. Ο άλλος μπορεί να τον θεωρεί παράλογο. Αλλά ο άνθρωπος ο πιστός είναι λογικός, διότι η πίστη στηρίζεται στη λογική. Και η λογική ποια είναι? Είναι τίποτα αδύνατο στον παντοδύναμο Θεό? Πέστε μου, αν είναι τι άλλο δύνατο. Αυτό λέει ο Θεός. Η λογική δεν μπορεί να πει ναι, είναι αδύνατο, ορισμένα πράγματα είναι αδύνατα. Αυτό το λέει ένας που δεν είναι λογικός. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος πιστεύει έχει δίκιο. Και όταν ακούς κανέναν, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα το κάνει αυτό. Και όμως είναι παράλογο. Είναι αδύνατο, είναι δύσκολο. Έρχεται ο Θεός όμως και λέει, είναι τι αδύνατο εις τον Θεόν. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο λέει ότι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, του προδρόμου πριν, ήταν γέρος και η γυναίκα του Ελισάβετ γριά και ήταν ιερέας και λιβάνιζε μέσα στο ναό, ας πούμε, ήταν η σειρά του να λιβανίσει, λέει, και ήταν μέσα και ήρθε ο Θεός και είπε, του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και αυτού, και λέει, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου. Άκου τι λέει τώρα. Σηκούστη η δέησή σου. Ποια δέησή του? Να κάνεις παιδί. Από πότε προσευχόταν ο Ζαχαρίας για να κάνει παιδί? Από όταν παντρεύτηκε. Πότε παντρεύτηκε? Πες ότι ήταν 25. Τότε παντρευόντουσαν νωρίς. Αλλά ας πούμε ότι ήταν 25 ετών. Και τώρα είναι 85. Και έρχεται και του λέει, σηκούστη η δέησή σου. Ποια δέησή μου, Κύριε? Αυτή που προσεύχεσαι. Τι προσεύχεσαι? Για παιδί. Αλλά δεν πιστεύω ότι προσευχότανε τώρα συνέχεια. Μέχρι τα 85 του προσευχότανε για παιδί. Αλλά είχε κάνει πολλές προσευχές για να κάνει παιδί ο Ζαχαρίας. Αλλά έρχεται, σηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ τελειγενής Ιώνησε, και θέλεις καλέσει όνα αυτού Ιωάννη, και θέλεις είστε εισέ χαρά και αγαλίεσης, και πολλοί θέλουν συγχαρή για τη γέννηση αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Ίνον και εσύ και να δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού. Θα βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο, θα πληρωθεί όταν θα είναι στην κοιλία της μάνας του. Αλλά λέει, εισηκούστη η προσευχή σου. Ακούτε τι λέει? Ύστερα από τόσα χρόνια, να πούμε, αν είχε ένα αίτημα, ας πούμε, ότι θέλω, Κύριε, να μου δώσεις προαγωγή στο ναό εδώ, εμείς όλο εκεί το πάμε. Εμείς όλο εκεί το πάμε. Στα εύκολα, να μου δώσεις, Κύριε, μια προαγωγή, να μου δώσεις το παιδί μου να πάρει καλούς βαθμούς. Ζήτα κάτι ανώτερο, ζήτα κάτι πιο δυνατό. Ζήτα τα πάντα από τον Κύριο, διότι έρχεται εδώ και μας λέει ότι είναι τι αδύνατο εις τον Κύριο. Γιατί γελάς, Σάρα? Είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Εντορισμένο καιρό θέλω επιστρέψει προς σε, κατά τον αυτόν του των καιρών του έτους, και θα έχεις παιδί. Τότε η Σάρα φοβήθηκε. Δεν γέλασα, λέει, και δικαιολογία. Γέλασε πραγματικά. Και γέλασε συγκεκριμένα γιατί της είπε ότι θα κάνει παιδί. Και διότι μέσα της το θεώρησε απίθανο. Και λέει, ουχή, αλλά γέλασες. Γέλασες, λέει, μη λες δεν γέλασα. Γέλασες. Αλλά ο Θεός θα σου το δώσει. Παρόλο που γέλασες, παρόλο που σου φαίνεται απίθανο, παρόλο που σου φαίνεται παράξενο, ας σου φαίνεται. Και συγκαταβαίνει ο Θεός, γιατί η Σάρα ήταν πιστή. Πιστή γυναίκα, δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά βέβαια, όχι και να κάνει αυτό ο Θεός, όχι και να μας κάνει αυτό, και εμείς ζητάμε και αυτό. Δύσκολα μας φαίνονται. Αδύνατο, από τα αδύνατα δεν είναι πολλές φορές αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ, ένα παιδί, ας πούμε, στα γεράματα, παραδείγματος χάρη. Ένα ζευγάρι παπούτσια δεν μπορούμε να το ζητήσουμε τώρα. Πάμε και τα αγοράζουμε και τελειώνουμε. Τον καιρό που ήμουν εγώ 18 χρονών στην εκκλησία, ένα ζευγάρι παπούτσια ήταν αδύνατο να βρεις. Και όμως όταν προσευχόμουν με την Κούλα, την αδελφή μου, ήταν πιστή η Κούλα, πολύ.
και γονατίσαμε και προσευχόμαστε, είχαμε κάθε μέρα προσευχή και είπα: Κύριε, δεν βλέπεις τα πόδια μου πως είναι, τα παπούτσια μου είναι ξυλωμένα και βγαίνουν έξω τα πόδια μου, σε παρακαλώ δώσε με ένα ζευγάρι παπούτσια. Όταν σκοθήκαμε κάτω, όχι βε Λούι, λέει, παπούτσια ζητάς από το Θεό. Λέω: Τι ζητάω, Πνεύμα Άγιο. Μα έχω λάβει Πνεύμα Άγιο, να πληρωθείς. Όχι να ζητάμε και παπούτσια, της φάνηκε παράξενο. Αλλά ήταν και αδύνατο όμως. Δεν υπήρχε τρόπος να βρούμε παπούτσια. Ήταν το 1946 μετά την απελευθέρωση. Η φτώχεια ήταν στο καντίνι. Αλλά όταν πήγαμε το βράδυ Παρασκευή κάστα κάτω Πετράλωνα, πήγαμε και μπήκαμε στην εκκλησία. Ήταν ο καημένος ο Κρίσιλας, ο γέροντας, έχει πεθάνει τώρα, έχει πάει στον Κύριο, και είχε ένα σακουλάκι, πάντοτε είχε ένα σακουλάκι αυτός, και πάντοτε κάτι είχε μέσα και κανείς δεν ήξερε τι έχει μέσα, βέβαια ούτε τον ρωτάγαμε ποτέ γιατί σέρνεις αυτό το σακουλάκι και τι έχει εκεί μέσα. Αλλά εκείνη την ημέρα μου είπε: Αδελφέ Λούι, να σε δω μια στιγμή, λέει, για πάμε εκεί από μέσα, λέει, για μάλα αυτά τα παπούτσια σου κάνουνε, και τα βάλουν και ήτανε κουτί. Καινούρια ήτανε, ωραία ήτανε, τα φόρεσα, λέω, κούλα, τα παπούτσια ήρθανε. Θα μου πείτε, είναι να γελάει κανείς, δεν είναι να γελάει. Τώρα τα παπούτσια βέβαια ένας μπορεί να έχει 2-3 ζευγάρια και να σου δώσει τα 2. Αλλά τότε δεν ήταν έτσι, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αλλά να ζητάμε από το Θεό, έχω δει ανθρώπους να λένε πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Και τα ζητήσαν από το Θεό και τα πήραν. Λέει, ένας Σκοτσέζος δεν έπαιρνε μπρος το αυτοκίνητό μου και ήμουνα, λέει, σε μια ερημιά και έπρεπε να φύγω οπωσδήποτε να πάω στη δουλειά μου. Βγήκα έξω, λέει, πήγα μπροστά στο αυτοκίνητο, Κύριε σε παρακαλώ βάλε μπρος το αυτοκίνητό μου, και έστριψα, λέει, τη μίζα και πια πήρε μπρος. Ο άλλος που τα ακούει γελάει σαν τη Σάρα. Τι λέει αυτό το αυτοκίνητο, δηλαδή ο Θεός έβαλε μπρος το αυτοκίνητο. Διηγείται ο Παπαστεφάνος, ένα βιβλίο που έχει βγάλει για την Πεντηκοστή, διηγείται ανθρώπους, λέει, οι οποίοι βρεθήκανε στην Αφρική και θέλαν να περάσουν, λέει, απάνω για να πάνε απέναντι στις άλλες φυλές να κηρύξουν. Δεν υπήρχε ούτε γέφυρα ούτε τίποτα και περπατήσανε, λέει, πάνω στα νερά και περάσανε. Το γράφει στο βιβλίο του, η έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Εκεί, λέει, τους διδάξανε και τους είπαν ότι πρέπει να κάνετε την κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία, με ίνων και άρτων. Είπανε, εμείς ίνων δεν έχουμε εδώ. Και είπανε, λέει, θα προσευχηθούμε, βάλτε σε μια κανάτα νερό. Και βάλανε, λέει, και προσευχήκαν και έγινε κρασί. Το γράφει στο βιβλίο του, το οποίο υπάρχει εδώ και κυκλοφορεί, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Τώρα έρχομαι και λέω, σαν αυτό που είπε η Σάρα, στη Σάρα ο άγγελος, είναι τι αδύνατο εις τον Κύριον. Όποιος τα ακούει μπορεί να γελάει κιόλας. Τι λέει αυτό, παραμύθια λέμε τώρα. Όμως αυτοί που βρεθήκαν εκεί και είδανε τις ψυχές να είναι διψασμένες και πεινασμένες για το Λόγο του Θεού και να θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και δεν είχαν ίνων, για αυτούς ήταν μια ανάγκη η οποία έπρεπε να γίνει, όπως έγινε στο γάμο της Κανά. Είναι τι αδύνατο εις τον Θεό. Δεν είναι αδύνατο. Όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε και κάτι άλλο. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Έτσι είπε στον άνθρωπο εκείνο, τον πατέρα που είχε το παιδί το δαιμονισμένο και το έφερε μπροστά στους μαθητές και είπε ότι δεν μπόρεσαν να εκβάλουν αυτό το δαιμόνιο οι μαθητές σου, Κύριε, αλλά αν εσύ δύνασε να κάνεις τι, κάμε. Και ο Κύριος του είπε, εάν δύνασε να πιστεύσεις, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Δηλαδή, ο Θεός με τον πιστεύοντα συνδέεται. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μεταχειρίζεται τις δυνάμεις του Θεού. Μεταχειρίζεται τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη δύναμη του Θεού. Τα πάντα δυνατά εις τον πιστεύοντα. Ενώ εδώ τι μας λέει, είναι αδύνατο τι εις τον Κύριο. Και η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου μας,
Αυτό είπε. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύω. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί μου αγαπητοί, και πράγματι όπως θα δούμε μετά, ύστερα από ένα χρόνο η Σάρα γέννησε παιδί. Στα 89-90 γέννησε, 89 συνέλαβε, 90 χρονών απέκτησε παιδί. Ο δε Αβραάμ ήταν 100 χρονών, η Σάρα ήταν 90 χρονών και αποκτήσανε ένα παιδάκι το οποίο ήταν ο Ισάκ, από τον οποίο προήρθε μετά όλος ο λαός Ισραήλ, και μετά από εκεί προήρθε από τη φυλή Ιούδα ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε και ενεσαρκώθη για της Παρθένου Μαρίας και δίδαξε τη μεγάλη αλήθεια του Ευαγγελίου, την απόλυτη αλήθεια. Αυτό που μας δίδαξε ο Κύριος δεν ήρθε μόνο να πεθάνει, αλλά και να μας διδάξει την απόλυτη αλήθεια. Ξέρετε τι είπα να πει? Δεν υπήρχε αυτή η αλήθεια στον κόσμο. Η αλήθεια του Ευαγγελίου δεν υπήρχε στον κόσμο. Να μου πεις, δεν ήταν οι 10 εντολές? 10 εντολές δεν ήταν η απόλυτη αλήθεια. Απόδειξη είναι μετά ότι μετεβλήθη. Αντί για το Σάββατο έγινε η Κυριακή. Αντί για το μη μοιχεύσεις έγινε, ας πούμε, όσες εμβλέψεις γυναικείς το επιθυμείς αυτήν, εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Αντί για το μη επιορκήσεις είναι μη ορκίζεστε καθόλου. Η απόλυτη αλήθεια είδε με το Ευαγγέλιο, αδελφοί μου αγαπητοί. Και ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πλήρωσε την ποινή τη δική μας, τις αμαρτίες τις δικές μας, μας αφαίρεσε την ενοχή και γίναμε παιδιά του Θεού, δόξα στον Θεό. Τώρα είμαστε παιδιά του Αβραάμ κατά την πίστη όμως, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λογίζονται, λέει, τέκνα του Αβραάμ, όχι οι κατά σάρκα, οι Εβραίοι δηλαδή, αλλά εκείνοι οι οποίοι είναι κατά πνεύμα. Και τι είπα να πει κατά πνεύμα? Δηλαδή του μοιάζουν του Αβραάμ στην πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.